χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καλώς ήρθες. Δική μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βάλε μας σε αυτό το ταξίδι σου, στην τέχνη, πότε ξεκίνησε, πώς ξεκίνησες τη σχέση σου με τα πινέλα και τον καμβά. Το είχες από μικρό αυτό παιδί. Αυτό που έχω σπουδάσει ήταν οικονομικά και στην αρχή ασχολήθηκα με το εμπόριο. Μέσα σε αυτή την εμπορική δραστηριότητα μου πάντα μου άρεσε η δημιουργία. Mm-hmm. Δηλαδή έφτιαχνα τις βιτρίνες, έπαιζα με τα χρώματα, με τα ρούχα και τις χρωματικές τους παλέτες. Και πάντα ένιωθα την επιθυμία, όλα αυτά που νιώθω, που βλέπω γύρω μου, που αισθάνομαι, να τα αποτυπώσω στον καμβά. Άρα είχες μια καλλιτεχνική, έτσι, ενασχόληση, ανησυχία από πάντα. Ναι, και ξέρεις τι, πολλές φορές τη ζωγραφική την έβλεπα σαν διέξοδο. Γιατί μεγάλωσα σε μια αυστηρή οικογένεια, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον λίγο σκληροπυρηνικό, λίγο αυστηρό. Και αισθανόμουν πάρα πολλές φορές φημωμένη. Ήταν και ένα συντηρητικό κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μετά ζούσα και όλο αυτό που είχα μέσα μου ήθελα κάπου να το αποτυπώσω, δηλαδή να το φωνάξω και πολλές φορές το φώναζα πάνω στον καμβά. Οπότε μίλαγες, έχει μηνύματα ο καμβάς. Ήταν η απελευθέρωσή μου, η πρώτη μου ειδικά δουλειά, το re-evaluation. Πότε ήταν αυτή η δουλειά? Στο ξεκίνημά μου, την παρουσίασα πρώτη φορά στη γκαλερί Ρίς της Μαρίζας Φασιανού, το 2011 νομίζω. Πάει πίσω λοιπόν η ιστορία, δεκαετία και. Ναι, βέβαια. Τα θέματα με τα οποία καταπιάνεσαι είναι, δηλαδή έχεις κάποια θέματα που σου αρέσουν. Το πρώτο μπορείς να πεις ότι ήταν λίγο και αυτοβιογραφικό. Έργο, δηλαδή όλα αυτά που με περιόριζαν, ανησυχίες, φόβοι, προσπαθούσα να τα αποτυπώσω. Τι σε φοβίζει? Και όλο αυτό το χρώμα, γιατί η τεχνική μου είναι χρώμα με στόκο, ακριλικό χρώμα μαζί με στόκο, που όλα αυτά έμπαιναν στον καμβά, δηλαδή με οι φοβίες, οι ανησυχίες, ακόμα και χαρά, και ό,τι ήθελα να λυτρωθώ, το αποτύπωνα στον καμβά, πρώτα ο στόκος, το οποίο εξήχε, κάθε τι εξήχε, γινόταν πιο πραγματικό. Δεν είναι λίγο απογλυπτό αυτό? Ναι, είναι. Είναι ο όγκος και η γλυπτικότητα δίνεται μαζί με το μέσα από το στόκο. Ναι. Και μετά έρχεται το χρώμα και είναι μερικές φορές χαρά, λύτρωση, απελευθέρωση. Άλλες φορές όμως μπορεί να είναι και αδιέξοδο, μπορεί να είναι μια κραυγή. Θα πάρεις μέσα από την τέχνη σου απαντήσεις? Δεν θέλω να πάρω απαντήσεις, θέλω να βγάλω αυτό που έχω μέσα μου. Φυσικά η δεύτερη δουλειά δεν έχει καμία σχέση, είχε ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια. Σαν ένα ύμνο στη φύση, ήθελα όλα αυτά που νιώθω και αισθάνομαι βλέποντας ένα τοπίο, όμορφα γλυκά συναισθήματα να τα αποτυπώσω στον καμβά. Στην πορεία όμως, με όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω μου, καταστροφές, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, μόλυνση θαλασσών, η κλιματική αλλαγή, άρχισα να τα επεξεργάζομαι και με μία χρόνο καθυστέρηση άρχισα να ασχολείται η δουλειά μου πιο πολύ με αυτές τις καταστροφές και τη δουλειά που κάνουν αυτές οι καταστροφές πάνω στη φύση. Σε απασχολούν λοιπόν οι περιβαλλοντολογικές αλλαγές? Ναι, και σε αυτή την τελευταία δουλειά ήθελα να είναι μια πρόκληση στο να σκεφτούμε πάνω σε αυτή την ιδέα. Γι' αυτό τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε να το αναστρέψουμε, να το προστατεύσουμε. Ποιος είναι ο τίτλος? Bold Nature. Η φύση έχει τελειώματα για να αποδείξει ότι είναι εικόνα και οι ατέλειες του Θεού να αποδείξουν ότι είναι μόνο μία εικόνα. Πιστεύεις η φύση των καλλιτεχνών να είναι εσωστρεφής? Υπάρχει μια εσωστρέφεια στους περισσότερους βέβαια, από τους οποίους έχω μιλήσει. Ναι. Και είναι ο καμβάς, ο διάλογος. Είναι όλα αυτά που
πολλά πράγματα που σε φημών, που δεν μπορείς να τα πεις. Είτε λόγω εσωστρέφειας, είτε όπως σου είπα, λόγω κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζούσα εγώ. Δηλαδή με πολλά πρέπει, με απογορεύσεις, το δεν είναι σωστό. Κάπου έπρεπε να ξεσπάσω, κάπου έπρεπε να τα βγάλω. Στην αρχή ήταν λίγο επιφυλακτικά τι κάνει τώρα. Ναι. Ναι. Η μαμά με καινούργια πράγματα. Τι κάνει τώρα, γιατί ασχολείται τώρα με αυτό και δεν ασχολείται μαζί μας πιο πολύ. Μετά όμως ήταν πάρα πολύ περήφανος όταν ήρθαν στην πρώτη μου έκθεση. Φυσικά δεν μπορούσαν να έρθουν, μόνο ο μεγάλος μου γιος ήρθε στο εξωτερικό που αισθάνθηκε μεγάλη περηφάνεια, ειδικά. Τι ωραίο. Όταν ήταν στο ασανσέρ. Ναι, όχι, ήμασταν νομίζω στην Ιταλία. Και είναι στο, ανεβαίνει στο σανσέρ εκεί που ήταν η έκθεση και ήταν δύο κυρίες και τον ρώτησαν «Are you with the painter» και του φάνηκε πάρα πολύ περίεργο που φώναξαν painter τη μαμά του. Πόσες ώρες την ημέρα σε απασχολεί αυτό ή σταματάς να ασχολείσαι μήνες και το ξανααρχίζεις ή κάθε μέρα θα πεις μετά το πρωινό σου ότι έχω αυτή την ανάγκη, μπορεί να ξυπνήσεις τη νύχτα και να αρχίσεις να ζωγραφίζεις? Πολλές φορές δουλεύω νύχτα, ειδικά όταν τα παιδιά ήταν πιο μικρά, είχε ησυχία στο σπίτι και μπορούσα να συγκεντρωθώ. Πολλές φορές δεν ακουμπάω καμβά, αλλά δουλεύω μέσα στο μυαλό μου συνέχεια το πώς το θέλω, τι χρώματα φαντάζομαι. Γενικώς το δουλεύω πρώτα μέσα στο μυαλό μου, μέσα στη φαντασία μου και μετά ξαφνικά γίνομαι ένα με τον καμβά, παίρνω στόκο και χρώμα και βγάζω όλο αυτό που έχω μέσα μου. Αγοράζει ο κόσμος ο εργατέχνης. Ναι. Βάζουν στο σπίτι τους δηλαδή. Ναι, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχουν βέβαια και στο Μουσείο Βνεβάδα, στο Las Vegas έργα μου και σε ιδιωτικές συλλογές και αυτό που θέλω είναι να ζει ο άλλος με τα έργα μου και να κάθεται απέναντι και να μην το βαριέται, που είναι πολύ βασικό. Και το πετυχαίνεις αυτό όταν κάθε φορά που το βλέπεις σου βγάζει κάτι διαφορετικό. Είναι ο curator που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο έργο. Το ψάχνω αυτό, είναι μία αναζήτησή μου. Εκεί που σταματάει ο καλλιτέχνης. Ναι. Είναι. Ναι. Είναι χρήσιμο. Δεν είναι τόσο curator που κατευθύνει τον καλλιτέχνη. Γιατί... Μήπως κατευθύνει τον αγοραστή. Αυτό. Ναι. Γιατί όχι, υπάρχει και άποψη ότι πολλοί curators μπορεί να δίνουν και εντολές. Ναι. Στο πώς πρέπει να κινηθεί και τι πρέπει να κάνει ο κάθε καλλιτέχνης. Νομίζω ότι ο καλλιτέχνης για μένα, αφού κουράζεται, αποτυπώνει και μετά πρέπει με το έργο του να προκαλεί και να αφυπνίζει. Για μένα αυτή είναι η δουλειά του. Μπορεί να έρθει δηλαδή, να έρθω αύριο και να σου πω έχω αυτό τον τοίχο και θέλω ένα έργο, ένα 50 με επί 80. Είναι δυνατόν, θα το κάνεις και θέλω να έχει θέμα θάλασσα. Θα το έκανες, λειτουργείς έτσι. Το μέγεθος, ναι, ναι φυσικά. Το θέμα όμως... Είναι προσωπική σου υπόθεση. Δηλαδή, okay, να πάρουμε τη θάλασσα, να πάρουμε το υδάτινο στοιχείο, αλλά θα το αποδώσω έτσι όπως θέλω εγώ. Ναι. Εξάλλου τι καλλιτέχνης είσαι. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, σαν παραγγελία εννοείς. Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά έτσι όπως θέλω εγώ. Ναι. Όπως θα μου βγει, ξέρεις, όχι όπως θέλω εγώ. Όπως θα μου βγει εκείνη τη στιγμή. Πόσο καιρό σου παίρνει να κάνεις ένα έργο μεγάλο? Α, μεγάλο. Μεγάλο. Ένα, δύο, επί κάτι, επί δύο. Και μήνα. Και μήνα, ένα. Γιατί είναι ο στόκος, είναι το χρώμα, είναι... Κατάλαβες, ο διάλογος αυτός μεταξύ τους, ποιος θα επικρατήσει πάνω στον καμβά. Περνάει από πολλά στάδια δηλαδή ο κάθε πίνακας. Μέχρι να το δείξεις, να το ολοκληρώσεις, είναι τα σφράγγι στο μυστικό. Ή εμπιστεύεσαι κανέναν άνθρωπο? Οι δικοί μου άνθρωποι, ναι. Ρίχνουνε ματιές, κλεφτές. Δεν θέλω όμως να επηρεαστώ, δεν θέλω να με επηρεάζουν. Όταν τελειώσει το δείχνω. Θέλω δηλαδή να ακούσω τι θα τους βγάλει βασικά. Χωρίς να τους επηρεάσω εγώ, χωρίς να τους πω κάτι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό ταξίδι έκθεση. Εγώ ευχαριστώ. Καλό ταξίδι τα έργα σου και μακάρι να έχουμε σένα και Έλληνες καλλιτέχνες πολύ εκτός συνόρων. Το έχω μεράκι να τους βλέπω να πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό. Σε φιλώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.